τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ ζωντανά στο ραδιόφωνο της Θήβας, στο μεγάλο σταθμό της ενημέρωσης. Η ώρα είναι 11. Παρατέταρτο, όπως σας υποσχεθήκαμε, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε καλεσμένο τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θήβας, τον κύριο Στρατέλο. Πρόεδρε, καλημέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο πρόεδρος. Πρόεδρε, καλημέρα. Παναγιώτη, σας ακούω εγώ, ναι. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, έλα πρόεδρε. Έλα. Είσαι στον αέρα. Λοιπόν, λύθηκε το πρόβλημα. Λύθηκε. Θέλαμε λίγο να πούμε λίγο, πρόεδρε, καταρχάς, τι φέρνει η συγκέντρωση, αν σαν εμπορικό σύλλογο είσαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή όλων των μελών και όλων των εμπόρων. Από την πανθηβαϊκή συγκέντρωση, αυτό το πανθηβαϊκό συλλαλητήριο. Και ακόμα μια ερώτηση, τι σκέφτεστε να κάνετε τα επόμενα βήματα, και δεν ξέρω αν το μήνυμα πήγε προς την κυβέρνηση και σε αυτούς που απευθυνόσασταν με την συγκεκριμένη κινητοποίηση. Κοιτάξτε να δεις, γιατί η συγκέντρωση ήταν μια απόφαση που τη λάβαμε, όπως και είδε όλος ο κόσμος, πανθηβαϊκά. Ήταν όλοι οι σύλλογοι, όλοι οι φορείς που υπάρχουν σε αυτή την πόλη, όλοι οι επιστημονικοί και συνδικαλιστικοί σύλλογοι. Ήταν ο ιατρικός σύλλογος, ήταν ο φαρμακευτικός, ήταν ο δικηγορικός μπροστάριδες, ήταν το εργατικό κέντρο, ήταν μέχρι και ο Δήμος Εμπορικός Σύλλογος, Ομοσπονδία, Σύλλογοι Γονέων, Σχολεία, Δημόσιοι Υπάλληλοι, τα πάντα, τα πάντα. Είδατε ότι κάναμε μια κινητοποίηση καλή. Συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο που έτρεξε, συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο που κινητοποιήθηκε, συγχαρητήρια ακόμα και στην περιφέρεια και στα χωριά. Εδώ έγινε το εξής εκπληκτικό. Είχαν κλείσει μέχρι και όλα τα χωριά, είχαν κλείσει σχεδόν όλη τη μέρα. Mm-hmm. Τουλάχιστον η Θήβα απέδειξε ότι ενωμένη, έστειλε ένα μήνυμα ότι ενωμένη μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Και είναι ένα μήνυμα το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για άλλα πράγματα, όχι μόνο κατά της κυβέρνησης και των μέτρων που θέλει να πάρει, να το έχουμε και στο μυαλό μας υπόψη μελλοντικά και σαν πόλη. Τα πάντα είχαν κλείσει, τα πάντα είχαν κλείσει όλη τη μέρα, επίπονο, πραγματικά πολύ δύσκολο, και τουλάχιστον αξίζουν συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο. Είχαν κλείσει τα πάντα, έγινε προσπάθεια να κλείσουν τα μεγάλα τα σούπερ μάρκετ, τα οποία αυτά κρατάνε μια είδους στάση, την οποία τουλάχιστον εμείς την καυστηριάζουμε. Αλλά θα πρέπει και ο κόσμος ο ίδιος να τις τιμωρεί αυτές τις μέρες. Όταν βλέπει ότι είναι τα πάντα κλειστά, νομίζω ότι θα πρέπει να τιμωρεί και να τους δίνει και σε αυτούς ότι πρέπει να συμμετέχουν, γιατί είναι ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή ζωής και θανάτου. Είναι ζήτημα επιβίωσης πια για όλο τον κόσμο. Ναι. Αντιμετωπίζουμε σοβαρότατο το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όλος ο κοινωνικός ιστός αυτής της χώρας αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης. Ο ένας μετά τον άλλον, όλες οι κοινωνικές ομάδες αρχίζουν και καταραίουν. Έρχεται και σε εμάς το τέλος. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Άρα πρέπει να αποδείξουμε ότι όλοι μαζί ενωμένοι θα πρέπει να κάνουμε κάτι και να τους πούμε ότι δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο, το οποίο το φωνάζουμε εδώ και αρκετά χρόνια, και δυστυχώς δεν βλέπουμε να γίνεται και τίποτα σε κάποια κατεύθυνση. Δεν βλέπουμε κάτι αισιόδοξο και κάτι διαφορετικό. Οι επόμενες κινήσεις που σκέφτεστε να δρομολογήσετε, κυρίως μετά και από το συλλαλητήριο το οποίο σας έδωσε, πιστεύω, αρκετά, τουλάχιστον την δύναμη, την ενέργεια να μπορέσετε να διεκδικήσετε περαιτέρω πράγματα για να μην περάσει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό. Ποιες είναι, τι σχεδιάζετε, τι έχετε σκεφτεί, τι περιμένετε να αντιδράσετε και ποιες είναι και οι σκέψεις σας για την επόμενη μέρα? Κοιτάξτε, εμείς ό,τι είναι να κάνουμε πάλι θα το κάνουμε σε συνεργασία και με την Ομοσπονδία Επαγγελματίων Βιοτεχνών. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όλους και ενδεχομένως θα γίνει πάλι με όλους τους φορείς. Ήδη έχουμε συζητήσει ότι η πρώτη αποτίμηση του αποτελέσματος ήταν ότι κάναμε αυτό που έπρεπε να κάναμε, στείλαμε ένα μήνυμα ότι εμείς τουλάχιστον στην περιοχή της Θήβας είμαστε ενωμένοι. Από εκεί και πέρα μεταφέρουμε και λέμε στην κυβέρνηση ότι κάτι θα πρέπει να κάνει, και αυτό που θα πρέπει να κάνει άμεσα είναι να προχωρήσει σε διάλογο, να μας δούνε, να μιλήσουν μαζί μας, να ακούσουν τις προτάσεις μας και να μας ακούσουν σοβαρά. Όχι γιατί πρέπει να μας ακούσουν και να δείξουν έξω ότι τάχα μου κάνουν ένα διάλογο. Να γίνει ένας πραγματικός και ουσιαστικός διάλογος. Εάν δείτε είτε της ΓΕΣΕΒΕ είτε της ΕΣΕΕ, του δικού μας τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου, τις προτάσεις, δίνουμε λύσεις. Και δίνουμε λύσεις σε όλα τα ζητήματα.
Γιατί δεν μας ακούνε, γιατί δεν θέλουν δηλαδή να κάνουν, να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να μας χρησιμοποιήσουν. Είμαστε πολύ εμπειροί, είμαστε πολύ πιο έξυπνοι, μάλλον αποδεικνύεται ότι είμαστε πολύ πιο έξυπνοι και μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Γιατί δεν το δέχονται όλα αυτά? Γιατί προσπαθούν να διαλύσουν αυτή την κοινωνία? Γιατί προσπαθούν να μας εγκλωβίσουν? Γιατί αφήνουν τον κόσμο στην ανεργία? Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή έξω. Ο κόσμος αγανακτεί, ο κόσμος παραμιλάει. Έχουμε σκυθρωπά πρόσωπα. Βλέπετε ότι ο ένας τον άλλον έχει σταματήσει, βγαίνει από το σπίτι και δεν μιλάει ο ένας τον άλλον. 85 δισεκατομμύρια χρωστάμε στην εφορία. 25 δισεκατομμύρια χρωστάμε στα ασφαλιστικά ταμεία. 110 δισεκατομμύρια είναι τα κόκκινα δάνεια. 250 σύνολο είναι όλα αυτά. Και έρχονται να προσθεθούν στα 350 τα οποία θα πρέπει να παλέψει ο κόσμος για να τα ξεχρεώσουμε. Και έχουμε ένα κράτος το οποίο μας δέρνει, μας δίνει κυριολεκτικά κάθε μέρα, ζητάει νέους φόρους, αποτρέπει οποιαδήποτε επένδυση. 80.000 νέοι επιστήμονες φύγανε και πήγαν στο εξωτερικό. Ξαφανιστήκανε γιατί βλέπουν ότι δεν έχουν μέλλον. 60 με 70.000 επιχειρήσεις από το Capital Control και σήμερα έχουν πάει στη Βουλγαρία. Έχουμε διαλύσει τα πάντα. Δεν υπάρχει κλίμα το οποίο να μπορέσει να επενδύσει. Να έρθει κάποιον, να καλέσουμε και να του πούμε: έλα εδώ, υπάρχει ένα κλίμα καλό και προσπάθησε να επενδύσεις, να προχωρήσει σε προσλήψεις. Τι ζητάμε, πώς θα έρθει η ανάπτυξη, από πού θα πληρώνει τη φόρη? Σας λέω 250 και 350-600 δισεκατομμύρια είναι συνολικά. Αυτά δεν τα έχουμε δει. Για πόσο άλλο θα συνεχίσει αυτό το πράγμα? Γιατί θα πρέπει ο ελληνικός λαός δηλαδή να φτάσει σε αυτό το σημείο? Γιατί θα πρέπει να τον στραγγαλίσουμε? Γιατί ουσιαστικά τον στραγγαλίζουμε τον κόσμο. Δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχει τίποτα. Οι αγρότες βογκάνε. Έχουν βγει στους δρόμους. Οι συνταξιούχοι το ίδιο. Με αυτό που κάνουμε και το να μην δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας, σίγουρα το ασφαλιστικό θα πέσει έξω, θα σταματήσει. Εγώ δεν σας λέω για νέα μείωση συντάξεων. Εγώ σας λέω ότι αύριο το πρωί θα μπορούν να πληρωθούν σε ένα χρόνο οι συντάξεις. Ναι. Από τη στιγμή που δεν έχουμε εισφορές, δεν έχουμε νέους εργαζόμενους. Γιατί δεν μας ακούνε, γιατί δεν κάθονται στο τραπέζι να συζητήσουμε? Πρόεδρε, οι κυβερνώντες, πώς ακούς σαν επίσημος ορέας, και θα ήθελα λίγο την προσωπική σου γνώμη σε αυτό, όταν βγαίνουν και ισχυρίζονται ότι οι αγρότες που διαδηλώνουν επιχειρηματίες με πολλά κέρδη, ότι είναι ακροδεξιοί, ότι είναι ρατσιστές, νεοτσιφλικάδες, ότι ένας άλλος λέει ότι οι αγρότες ξέρουν τι θέλουν, ότι ο Τσίπρας δεν υποσχέθηκε τίποτα και συνεπώς κακός ο κόσμος διαμαρτύρεται, και όλες αυτές τις δηλώσεις, κάτι που αφορά και όλους εσάς δηλαδή, με τις ομαδικές απολύσεις, την ίδια ακριβώς ώρα που κάποτε έβγαινε και έλεγε ο κύριος Τσίπρας, το οποίο το έχω αναφέρει και εδώ, 23 Μαΐου 2014 έλεγε ότι αν μείνουν όρθιοι θα φτάσουν τη συντάξη 460 ευρώ, θα εξαελώσουν τις υποκουρικές και τα εφάβαξ, θα απελευθερώσουν τις ομαδικές απολύσεις. Αλλά σήμερα έρχεται στο προσκήνιο η απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων. Δηλαδή πώς τα ακούτε εσείς όλα αυτά τα θέματα? Να, γιατί κοίταξε να δεις. Όλο το παιχνίδι είναι σε αυτό που μας έχουν στείλει απ' έξω. Η λίστα Λαγκάρτ που έχουν στείλει, η λίστα Μπόγιας και οποιοσδήποτε λίστες για όλους αυτούς που διακινούσαν λεφτά και τα λεφτά τα οποία τα έχουν στείλει, τα κλεμμένα τα έχουν στείλει στο εξωτερικό, είναι ένα μέτρο πίεσης που τους ασκούνε για να ψηφίζουν αυτό που πρέπει να ψηφίζουν απ' έξω. Υπάρχουν μεγάλο μέρος των πολιτικών οι οποίοι έχουν βγάλει το χρήμα τους έξω, το χρήμα το οποίο δεν είναι δικό τους, είναι κλεμμένο χρήμα. Και μέσω αυτών των λιστών, μέσω από αυτές τις λίστες, τους εκβιάζουν και τους λένε ότι κύριε θα ψηφίσετε αυτό που θέλετε. Γι' αυτό δεν είμαι αισιόδοξο, γι' αυτό που θέλουμε εμείς. Αυτό που λένε απ' έξω, δηλαδή αυτό που τους προτείνουν. Και το αυτό που τους προτείνουν είναι να διαλύσουν αυτό το ελληνικό κράτος. Α, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι λίστες. Γι' αυτό αναταχτά διαστήματα το βγάζουν στην επιφάνεια. Ποτέ δεν έχει ασχοληθεί. Γιατί δεν ασχολείται η Τρόικα και να πει Ελλάδο ελληνικό κράτος, εσύ γιατί δεν έχεις μαζέψει τα χρήματα από όλους αυτούς? Γιατί το χρησιμοποιεί ανατακτά διαστήματα και μας βγάζει στην επιφάνεια έναν-έναν και με μικρά ποσά, γιατί εγώ πιστεύω ότι τα ποσά είναι πολύ μεγαλύτερα. Γιατί δεν το χρησιμοποιούν αυτό? Μπορεί κάποιος να με εξηγήσει. Άρα τους κρατάνε όλους αυτούς στο χέρι και γι' αυτό δεν είμαι αισιόδοξο ότι και να πέσει ο Τσίπρας μεθαύριο θα δούμε κάτι διαφορετικό. Θα έρθει κάποιος άλλος. Δεν θα δούμε κάτι διαφορετικό. Γιατί δυστυχώς όλους αυτούς που φτιάχνουν αυτό το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σύστημα το οποίο θα πρέπει να διαλυθεί και να ξαναγεννηθεί πάλι, να ξαναδημιουργηθεί από την αρχή με νέους ανθρώπους, και εδώ είναι οι ευθύνες οι δικές μας, γιατί αυτό το σύστημα εμείς το έχουμε φτιάξει. Εμείς το έχουμε φτιάξει και εμείς θα πρέπει να το ξαναδημιουργήσουμε και θα πρέπει εμείς να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Να βρούμε νέα παιδιά, νέους ανθρώπους και να μπουν μπροστά. Και να μην καθόμαστε αδιάφοροι και να βλέπουμε
βγάλουμε αυτό που γίνεται. Όλες αυτές τις κυβερνήσεις εμείς τις βγάζαμε. Δεν τις έχει εκλέξει κανένας άλλος. Και τη σημερινή την κυβέρνηση ένα χρόνο πριν εμείς τη βγάλαμε. Και αυτή που θα βγει μεθαύριο εμείς θα τη βγάλουμε. Αλλά θα προέρχεται από τους ίδιους ανθρώπους. Από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δύναμη να πούνε κάτι διαφορετικό, γιατί δυστυχώς τους κρατάνε στο χέρι. Τα λεφτά τα έχουν βγάλει έξω, είναι αυτοί οι ίδιοι και δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αλλιώς. Οπότε εμείς θα καθόμαστε εδώ και θα κλαίμε τη μοίρα μας και θα περιμένουμε τι το μοιραίο, πότε θα τελειώσουμε. Ο ένας μετά τον άλλον. Πρόεδρε, υπάρχει μεσαία τάξη αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας, στο νομό Βιωτία, στο Δήμο της Θήβας, ή την έχουν εξαφανίσει τελείως πλήρως? Κοίταξε να δεις, η περιοχή δική μας όχι μεσαία τάξη δεν έχει. Μετρημένα στα δάχτυλα είναι η άρχουσα τάξη και από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Πάνω από το 99%, εγώ πιστεύω ότι το 99% είναι σήμερα αυτή τη στιγμή, το υπόλοιπο που βράζουμε όλοι στο ίδιο καζάνι. Mm-hmm. Η διαφορά μας είναι μικρή, η διαφορά μας είναι ελάχιστη. Είναι ποιος έχει περισσότερες αντοχές και πάει μετά από λίγο διάστημα, αντέξει λίγο περισσότερο. Αυτή η κατάσταση όλους μας στέλνει προς το τέλος. Κάποιος θα πάει πρώτος, θα πάνε οι συνταξιούχοι, θα πάνε οι αγρότες, θα έρθουμε εμείς μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει κανένας. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αυτοί που κλέβανε και κλέβουν, υπάρχουν αυτοί οι πολύ λίγοι οι οποίοι θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Αλλά είναι πολύ ελάχιστοι. Έβλεπα σήμερα ένα σχόλιο στο Facebook και δυσφήμιζε για μία ακόμα φορά το άρμα. Και έλεγε για τους αγρότες και για τα Καγιέν και για τις Φεράρι. Ποιος είναι με τα Καγιέν και με τις Φεράρι? Γιατί τόσα χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα? Γιατί δυσφημείται ένα χωριό ολόκληρο? Γιατί δυσφημείται όλοι οι αγρότες? Εγώ δεν σας λέω. Και γιατί υπάρχουν, δεν υπάρχουν έμποροι κακοί? Δεν υπάρχουν αγρότες κακοί? Παντού υπάρχουν. Αλλά να δούμε αποτελέσματα, να δούμε ότι κάποιον να την πληρώνει. Δεν το έχουμε δει. Θέλετε να ανοίξουμε το φάκελο του ασφαλιστικού και να κάνουμε το ΜΕΣ? Εγώ λέω ναι, να τον ανοίξουμε. Αλλά να βάλουμε μπροστά όλους αυτούς που κάνανε την κακοδιαχείριση, όλους αυτούς που δίνανε εντολές και παίζαν τα λεφτά στο χρηματιστήριο, όλους αυτούς που κλέψαν τα λεφτά από τα ταμεία, και να βάλουμε μία σειρά και να πούμε από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Θέλετε να κάνουμε τις τομές? Εγώ συμφωνώ να γίνουν οι τομές έτσι. Θα μου δώσουν πρώτα εμένα τις λίστες με όλων αυτών που κακοδιαχειριστήκαν τα λεφτά μας, γιατί δεν μπορεί κάποιος που έχει βγει σύνταξη και πλήρωνε επί 30 χρόνια, επί 40 χρόνια σήμερα να του λες ότι εγώ δεν μπορώ να σε πληρώσω γιατί τα λεφτά σου χαθήκανε. Σωστά. Και δείτε μετά πώς μπορείς να εκβιάσεις τον ελληνικό λαό και να κάνει αναγκαστικά τομές. Πιστεύετε σαν εμπορικός σύλλογος και κυρίως οι μικρομεσαίοι έμποροι ότι μια ορθολογική κλιμάκωση σε σχέση με τον υπερβολικό δεκαπλασιασμό που λέει ο Αλεξιάδης και ο Κατρούγκαλος θα μπορέσει να βοηθήσει λίγο την οικονομία, λίγο την τοπική αγορά? Κοίταξε να δεις, όλα αυτά είναι φορομπηχτικά μέτρα. Δεν έχουν καμία σχέση με το ασφαλιστικό, δεν έχουν καμία σχέση με το πώς θα μπορέσουμε να πληρώσουμε συντάξεις. Εάν δεν υπάρχει ένα πολιτικό σταθερό περιβάλλον, ένα περιβάλλον το οποίο θα πρέπει να σταματήσει να λέει ότι αύριο το πρωί κάνουμε εκλογές, δεν πάμε με τούτη την κυβέρνηση, πρέπει να τη ρίξουμε να πάμε με άλλη. Ένα κράτος το οποίο θα πρέπει να δείξει ένα σοβαρό πρόσωπο, να δημιουργήσει ένα σταθερό φορολογικό και ασφαλιστικό. Σταθερό. Και να μπορέσουμε να μαζέψουμε, να ξαναφέρουμε πάλι το χρήμα το οποίο έχει φύγει εκτός Ελλάδας, να μπορέσουμε να το επενδύσουμε εδώ πέρα, να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα περιβάλλον υγιές και να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να ξανανοίξουμε αυτές τις βιομηχανίες που είχαμε εδώ πέρα. Να μπορέσουμε δηλαδή έτσι να βάλουμε τον κόσμο μέσα να δουλεύει, να είστε σίγουροι ότι και φόρους θα εισπράττει το κράτος και εν μέρει το ασφαλιστικό θα μπορέσει να το παρατείνει ή να το πάει και πιο πίσω, γιατί θα εισπράττει εισφορές, άρα θα μπορεί να δίνει και τις συντάξεις. Θα λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν γίνεται άλλο. Αυτό το περιβάλλον, δηλαδή το να ζεις στην αβεβαιότητα και να μην ξέρεις αύριο το πρωί αν θα πας εκλογές, αν δεν θα πας εκλογές, αν είναι αυτή η κυβέρνηση, αν δεν είναι αυτή η κυβέρνηση, να έρχεται μία να παίρνει άλλα μέτρα ή άλλη να παίρνει άλλα μέτρα, δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας τρελός που θα έρθει στην Ελλάδα να επενδύσει. Βλέπετε τι γίνεται με τα hot spot. Το τρίτο καλύτερο τουριστικό τουρισμό που είναι οικό, τη διαλύουμε. Τι είναι αυτά δηλαδή? Η λογική δεν υπάρχει σε κανέναν. Ναι. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε πρόβλημα στον τουρισμό. Από πού θα έρθουν λεφτά στην Ελλάδα? Από πού θα εισπράξει το κράτος? Σας είπα, σας μίλησα για 85 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Με αυτή τη λογική δεν εισπράττηκε το κράτος, άρα έρχονται και απ' έξω, λέει, σας λείπουν λεφτά, να σας δώσουμε καινούργια χρήματα. Να σας δώσουμε καινούργιο μνημόνιο, να πάμε από το 120%, έχουμε φτάσει ήδη στο 180% του ΑΕΠ. Δεν έχει γίνει τίποτα, όχι μείωση από το 120% δεν έχει γίνει. Έχουμε φτάσει στο 180% και θα περάσουμε το 200%. Και θα είμαστε μια ζωή χρεωμένοι. Αυτό ουσιαστικά που θέλουν από την πρώτη στιγμή. Πρόεδρε, υπάρχει ένα παιχνίδι τώρα και με αφορμή και αυτό που έβαλες λίγο στο τραπέζι εδώ της κουβέντας μας, με εμφανή διάφορα δημοσιεύματα που στοχοποιούν διάφορες κοινωνικές ομάδες. Η εκάστοτε κυβέρνηση έχει εξισώσει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες με φοροκλέπτες και εισφοροδιαφυγέας, και πάνω σε αυτό, για να μην αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση η δημιουργία ενός άλλου δικαίου ασφαλιστικού συστήματος, κυρίως για τις αρχές της ανταποδοτικότητας και τις δίκαιες κατανομής των βαρών, σου λέει ότι από τη στιγμή που δεν μπαίνουν στη διαδικασία να πληρώνουν τις καταβολές των συντάξεων, υπάρχει μια δικιά μας ενικανότητα, ας εμφανίσουμε μια άλλη αδυναμία πληρωμής των ασφαλιστικών πληρωμών των ενεργεία ασφαλισμένων. Ποια είναι η θέση σας σε αυτά τα δημοσιεύματα, σε αυτές τις πληροφορίες, στις δηλώσεις των κυβερνώντων που εξισώνουν το ελεύθερο επαγγελματία με φοροκλέπτη και σφοροδιαφυγαία? Κοιτάξτε, δείτε, εδώ πέρα εμείς λέμε ότι σε αυτό το χώρο δεν θα βρείτε και Άγιους, όπως δεν θα βρείτε και σε κανέναν άλλο χώρο Άγιους. Υπάρχουν και σε εμάς, υπάρχουν αυτοί που ασχολούνται με αυτές τις δουλειές, που φοροδιαφεύγουν ή που κλέβουν τις εισφορές, που δεν δίνουν εισφορές. Δεν θα το πούμε εμείς, μην περιμένετε να πούμε κάτι τέτοιο. Εμείς βλέπετε ότι 6 χρόνια τώρα πάμε στον 7ο χρόνο της κρίσης, βάζουμε πλάτη. Και λέμε ό,τι είναι και ό,τι μπορούμε να το πληρώσουμε. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε, δεν πάει άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθεί κάτι. Σας είπα ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα υγιές περιβάλλον. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε δουλειές για να μπορεί να εισπράττει και το κράτος. Θα πρέπει να μπορεί να πληρώνει και τις εισφορές και θα λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είμαστε άγιοι. Από εκεί και πέρα όμως το κράτος ας πραγματοποιήσει έλεγχους και έλεγχοι αυτοί να είναι πραγματικοί. Ποιος έμπορος είναι αυτός που φοροδιαφεύγει, ποιος αγρότης είναι αυτός που πήρε τις επιδοτήσεις και δεν τις χρησιμοποίησε, ποιος πήρε το ΦΠΑ. Κάθε τρεις και λίγο τα βλέπουμε στην τηλεόραση, μας πετάνε από 2-3 πράγματα, 2-3 ειδήσεις τέτοιες που δεν είναι ειδήσεις για μας. Συγκεκριμένα με ονόματα. Να αρχίσει να πληρώνει. Ποιος έκλεψε το ΦΠΑ να το επιστρέψει. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Έχουμε διάθεση να αλλάξουμε τη χώρα, έχουμε διάθεση να αλλάξουμε το μέσα. Θα τις κάνουμε όλοι μαζί. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Όλοι κλέβουν, όλοι φοροδιαφεύγουν, όλοι δεν πληρώνουν εισφορές. Έχετε την εντύπωση εσείς ότι με αυτό που γίνεται, αυτό που κάνει το κράτος όταν αυξάνει τους φόρους, ότι θα μπορέσει και να τους εισπράξει? Γίνεται λαθρεμπόριο στα κάστημα. Πώς να μην γίνει όταν το 1 ευρώ είναι φόροι? Πώς να μην γίνει λαθρεμπόριο, να μην πουλάνε τα κρασιά, να μην τα πουλάνε έτσι, όταν βάζει τέτοιους υπέρογκους φόρους? Εγώ γνωρίζω επαγγελματίες οι οποίοι παραδώσαν τα χαρτιά τους και ασχολούνται πια στο σπίτι τους. Ξέρετε τι έσοδα χάνει το κράτος? Ξυλουργούς, υδραυλικούς έχουν παραδώσει τα τιμολόγια τους όλοι. Ναι, γιατί δεν μπορούν οι άνθρωποι να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, έτσι. Γιατί γίνανε υπέρογκες οι απαιτήσεις του κράτους. Και γίνανε υπέρογκες και όχι, δεν είναι υπέρογκες. Δεν βλέπεις αποτέλεσμα. Εγώ σας λέω ότι ο κόσμος βάζει πλάτη και θέλει να κάνει κάτι και θέλει να βοηθήσει να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Αλλά όλη αυτή η υπερφερολόγηση που γίνεται δεν έχει αποτέλεσμα καλό. Εάν οι εισφορές ήταν χαμηλές, ξέρετε πόσες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε προσλήσεις. Δεν μπορεί σήμερα να πληρώνει 500 και 600 ευρώ μια επιχείρηση στο ΙΚΑ. Αυτό, με συγχωρείς εγώ πρόεδρε, σε αυτό που λες και κάνεις αναφορά, υπάρχει μια πρόταση τώρα, δεν ξέρω αν αυτή μπορεί να γίνει πράξη, γιατί όπως έχουμε πει δεν κάνουμε κουμάντο εμείς, κάνουν οι δανειστές και οι Τροϊκανοί και όλα έρχονται από πάνω από τις Βρυξέλλες. Έχει τεθεί μια πρόταση που λένε ότι θα μπορεί να πληρώνει ο εκάστοτε μικρομεσαίος επιχειρηματίας τα χρήματα τα οποία έχει σαν έσοδα να πληρώνει αντίστοιχες φορές στα ταμεία του. Αυτό μπορεί να ορθολογήσει λίγο την κατάσταση, λίγο την εικόνα στην αγορά? Τίποτα δεν πρόκειται να γίνει. Είναι ένα μέτρο φοροεισπρακτικό και τίποτα περισσότερο. Γίνεται μια έμεση φορολόγηση επιπλέον και αυτός είναι ο σκοπός. Τίποτα περισσότερο.
Σας λέω, θα παραδώσουν, θα κλείσουν οι περισσότερες επιχειρήσεις, θα αρχίζουν να διακινούνται εμπορεύματα μαύρα από τα σπίτια και δεν θα κάνουμε τίποτα περισσότερο. Ανέφερα πριν από λίγο καιρό και σας είπα πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα έχουν μετακομίσει και έχουν γίνει αυτοκινητιστές, έχουν πάει στη Βουλγαρία. Πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις φύγανε και πήγανε στη Βουλγαρία. Δικές μας επιχειρήσεις έχουν μετακομίσει. Πόσοι νέοι άνθρωποι, καινούργιοι επιστήμονες έχουν φύγει και έχουν πάει στο εξωτερικό. Πώς μπορείς να δημιουργήσεις εδώ πέρα την ανάπτυξη, από πού θα έρθει η ανάπτυξη? Hot spot στα νησιά, καταστρέφουμε τον τουρισμό. Δύο πράγματα έχουμε, τον τουρισμό που μπορούμε να τον αναπτύξουμε, τους αγρότες τους οποίους τους αφήνουμε και τους διαλύουμε. Και δεν είναι ώρα να αναπτύξουμε αν παίρνουν επιδοτήσεις ή αν δεν παίρνουν επιδοτήσεις. Να τιμωρήσει αυτούς που τα έχουν πάρει και αυτούς που δεν τα έχουν αξιοποιήσει. Δεν θεωρώ ότι πρέπει όλους να τους βάλουμε στο ίδιο καζάνι. Και από την άλλη έρχομαι και λέω, τελικά αφού έρχονται τα πάντα απ' έξω, ποιος ο λόγος να έχουμε όλες αυτές τις στρατείες των υπουργών, των παραυπουργών, των βουλευτών? Άρα θα πρέπει αύριο το πρωί να βάλουμε διοικητή έναν μάνατζερ, παίρνει τις εντολές απ' έξω, θα σταματήσουμε να πληρώνουμε όλους αυτούς τους αργόμισθους, οι οποίοι ουσιαστικά δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα περισσότερο από αυτό που τους λένε απ' έξω, και να προχωρήσουμε κανονικά με την Τρόικα. Νομίζω ότι δεν έχουμε πια ανάγκη και από το να εκλέξουμε κυβερνήσεις, γιατί ουσιαστικά εκεί μας προφέρει. Αδυνατούνε να κυβερνήσουν, αδυνατούνε να πούνε κάτι διαφορετικό. Και αδυνατούνε γιατί δυστυχώς έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι λερωμένοι και τους κρατάνε στο χέρι. Πρόεδρε, αν δεν κάνω λάθος, τρέχουν και ήδη και οι εκπτώσεις στην περιοχή μας. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο έχετε εικόνα εσείς σαν εμπορικός σύλλογος, αν κυλάνε τα πράγματα καλά, κυρίως για τα ταμεία των εμπόρων, ή αν υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση κυρίως στον τζίρο τους. Και θα ήθελα, αν όντως υπάρχει η δεύτερη έννοια, δηλαδή η πτώση του τζίρου, ένα ποσοστό της τάξης πάνω κάτω, δηλαδή δεν θα ήθελα ένα συγκεκριμένο νούμερο. Έχω την εντύπωση ότι αν αύριο το πρωί ο εμπορικός σύλλογος βγει και πει ότι ελάτε σας δίνουμε τζάμπα με 5 ευρώ και με 10 ευρώ, δεν θα βγει κόσμος καθόλου. Είναι τόσο απελπισμένος ο κόσμος, τόσο απορροφημένοι στα προβλήματά τους ο καθένας, οι οποίοι δεν έχουν κουράγιο ούτε να βγουν από τα σπίτια. Οι εκτόσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Δίβα είναι, έχουν ξεπεράσει το 50% σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πάρα πολλοί συναδελφοί μου δίνουν σε ξεφτελιστικές τιμές και σκοπός είναι να μπορέσουν να κινηθούν λίγο αυτό το διάστημα, να μαζέψουν κάποια λεφτά. Έρχεται άνοιξη, θα πρέπει να μπουν νέα εμπορεύματα στις επιχειρήσεις μέσα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ο κόσμος αδυνατεί, δεν μπορεί, δεν έχει όρεξη, δεν έχει διάθεση να βγει έξω. Εάν θα βγείτε τα βράδια έξω στην αγορά, θα βγείτε στο Αγιώτη στον πεζόδρομο, και νομίζω σαν νέος άνθρωπος θα βγαίνεις αρκετές φορές, δεν κυκλοφορεί κόσμος. Δεν υπάρχει διάθεση από κανένα να βγει, όχι να ψωνίσει. Δεν υπάρχουν λεφτά τώρα, δεν περισσεύουν λεφτά. Θα πάτε στα ταμεία της ΔΕΗ και θα δείτε ουρές ολόκληρες εκεί που γίνονται οι ρυθμίσεις. Περιμένει σήμερα επαγγελματία συνάδελφός μου να μαζέψει 20, 30, 50 ευρώ για να τα πάει στη ΔΕΗ. Περιμένει την επόμενη μέρα να μαζέψει τα ίδια λεφτά για να τα πάει στον ΟΤΕ. Περιμένει την επόμενη, δηλαδή βλέπετε ότι κάθε μέρα έχουμε εγκλωβιστεί όλοι σε μια κατάσταση στο να δίνουμε έναντι στο έναντι. Ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Οι εκτόσεις για τη ΦΥΠΑ είναι παρηγοριά στον άρρωστο για μας. Κάνουμε εκτόσεις οι οποίες δεν έχουν αντίκτυπο. Εμείς θέλουμε να δούμε χαρούμενο κόσμο να βγει να ψωνίσει. Μπορεί να βγει στην πόλη να ψωνίσει. Θα δει τρομερά μεγάλα νούμερα στις εκτόσεις, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει διάθεση από κανέναν. Πρόεδρε, να σε πάω λίγο για σε άλλα δύο θέματα. Γίνεται μια ιδιαίτερη κουβέντα τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα από διάφορους φορείς όσον αφορά για την έναρξη του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θήβας. Υπάρχουν δύο συσκέψεις που συζητήθηκαν διάφορα θέματα. Υπάρχει σε αναμονή συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Μπαλτά. Λένε πολλοί ότι θα γίνουν ή Απρίλιο ή Μάιο τα εγκαίνια. Εμείς καλέσαμε το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά δεν υπάρχει καμία επίσημη απάντηση μέχρι στιγμής για το γενικό πλαίσιο και τα χρήματα που θα διατεθούν. Και θα ήθελα λίγο την στάση του Εμπορικού Συλλόγου όσον αφορά κυρίως για το Μουσείο της Θήβας και τι πρέπει να γίνει όσον αφορά για να αξιοποιηθεί αυτό το όπλο που πλέον θα έχει η πόλη μας, έτσι. Και με αυτό το όπλο μπορεί να φέρει έσοδα, μπορεί να φέρει κόσμο, μπορεί να φέρει τουρίστες, και η Θήβα να γίνει μια βασική
θα λέγαμε, πηγή όχι μόνο για θέματα πολιτισμού, αλλά και κέρδους για τον κόσμο που θα έχει να κάνει γύρω από το μουσείο, γύρω από την ιστορία της πόλης. Το μουσείο, αν θα μπορούσα και μπορώ να σου δώσω κάποια στιγμή ένα χαρτί, να δεις ότι την τελευταία πενταετία μας έχει απασχολήσει πάνω από 50 φορές σαν Διοικητικό Συμβούλιο. Και μας έχει απασχολήσει σε όλα τα επίπεδα. Πώς θα ξεκινήσει, πριν ξεκινήσει, τι θα γίνει, πώς θα προετοιμαστούμε. Έχουμε και ένα μερίδιο εδώ εμείς σαν Εμπορικός Σύλλογος. Δεν έχουμε ακόμα επιχειρήσεις οι οποίες είναι έτοιμες προς το να δείξουμε τι έχουμε σαν πόλη. Να δώσει είτε κάποια διαφημιστικά, κάποια φυλάδια με τα οποία θα έχει και τα εξέματα μέσα, να δείξουμε τι μπορούμε να παρουσιάσουμε σαν πόλη. Εδώ θα πρέπει να πω ότι ενδεχομένως να είναι και λάθος δικό μας, γιατί δεν έχουμε ζητήσει από το Δήμο να δημιουργηθεί μια επιτροπή όλων των συλλόγων και όλων των φορέων που θέλουν να εμπλακούν στο κομμάτι που λέγεται Αρχαιολογικό Μουσείο και θέλουν να εμπλακούν να βοηθήσουν. Τι πρέπει να κάνουμε? Να εκμεταλλευτούμε, να αναδείξουμε τον πολιτιστικό μας πλούτο και να δημιουργήσουμε ένα επιπλέον έσοδο σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη την οποία μπορούμε να το κάνουμε. Ο αρχαιολογικός τουρισμός είναι ένα μεγάλο σημαντικό κομμάτι για την πόλη μας. Έχουμε χώρους, έχουμε το Καβύριο που γίνεται μια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα να αναδειχθεί. Έχουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Έχουμε στο κέντρο της πόλης σημεία τα οποία θα μπορούσαμε να τα αναδείξουμε, να τα παρουσιάσουμε λίγο καλύτερα, να φέρουμε κόσμο στη Θήβα, να γίνονται συζητήσεις. Έχουμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι όχι και πολύ μακριά, εάν εκμεταλλευτούμε μέσα σε μια πενταετία, το μουσείο μπορεί να γίνει τρίτο σημαντικότερο σταθμός της Ελλάδος. Αρχαιολογικά μιλάω. Ναι. Να γίνει μετά την Ακρόπολη, μετά τους Δελφούς, να είναι η Θήβα. Και πρέπει να μπει η Θήβα. Εκεί πρέπει να πάει. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον κόσμο που θα έρθει εδώ πέρα, αλλά να του δείξουμε και κάποια πράγματα. Δεν ξέρω πώς, αλλά νομίζω ότι όλοι οι φορείς μαζί, αν συνεργαστούμε με προστάρι το Δήμο, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μια καμπάνια στην οποία να δείξουμε, κοιτάξτε να δείτε, περνάνε 3.000 κόσμο από το στρατόπεδο της Θήβας. 2 με 3.000 κόσμο είναι μαζί με τους αξιωματικούς, στους οποίους νομίζω ότι και εμείς σαν Εμπορικός Σύλλογος κακώς δεν τους έχουμε δώσει από ένα φυλάδιο με την ιστορία της πόλης μας. Φυσικά βέβαια τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε και κάτι σοβαρό, δεν έχει γίνει και κάποια προσπάθεια στο να τους πούμε ότι ξέρεις τι, επισκέψιμο είναι αυτό το κομμάτι, το Καβύριο. Θα μπορούσαμε να λέγαμε στον κύριο διοικητή του στρατοπέδου εδώ πέρα ότι ξέρεις τι, θα σας βάλουμε εμείς ένα λεωφορείο, πώς στρατιώτες θέλουν να τους πάμε στο Καβύριο, πώς στρατιώτες θέλουν να τους πάμε στο μουσείο και να αρχίσουμε σιγά σιγά μια καμπάνια στην οποία να μπορέσουμε έτσι να δείξουμε στον κόσμο ότι η Θήβα είναι εδώ, υπάρχει, έχει αυτή την ιστορία, ιστορία την οποία βέβαια όλοι τη γνωρίζουν, εμείς δεν την έχουμε αναδείξει και εμείς δεν τη συντηρούμε και εμείς δεν προσπαθούμε να τη μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές και να αποκτήσει η Θήβα έτσι ένα νέο έσοδο. Μην φανταστούμε ότι μπορούμε να γίνουμε Δελφοί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά γιατί όχι να μην φτάσει η Θήβα και να ασχολείται μόνο με αυτό το πράγμα και να έχει ένα σημαντικό έσοδο από τέτοιες δραστηριότητες. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε μόνο αρχαιολογικό τουρισμό, έχουμε και θρησκευτικό τουρισμό. Ευαγγελιστής Λουκάς Σαγματάς, ενδεχομένως και το τρίγωνο με τον Όσιο Λουκά μπορεί να γίνει και να φέρουμε επισκέπτες στην πόλη. Και μπορεί παράλληλα με τον θρησκευτικό και τον αρχαιολογικό τουρισμό να αξιοποιηθούν και οι παραλίες του Κορινθιακού κόλπου που έχει η Θήβα, έτσι. Παναγιώτη, έχουμε τώρα σαν Δήμος πια έχουμε 5 παραλίες, 5 φανταστικές παραλίες. Μπορούμε να οδηγήσουμε τον κόσμο και να τον φέρουμε από εδώ πέρα, να τον εκμεταλλευτούν τα μαγαζιά μας. Έχουμε φανταστικές ταβέρνες, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια επενδύσεις πάρα πολύ καλές. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει και μπορεί να έρθει στη Θήβα. Είναι στο χέρι μας. Το έχουμε πει πολλές φορές. Θα πρέπει όλοι μαζί να ξεκινήσουμε. Γι' αυτό μίλησα στην αρχή ότι αυτό που έγινε με την απεργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς. Εάν θέλουμε, μπορούμε να ενωθούμε και μπορούμε να κάνουμε πολλά για αυτή την πόλη. Και υπάρχουν, εγώ τουλάχιστον που συνεργάζομαι και με τους άλλους φορείς, υπάρχει διάθεση από όλους. Ένας να μπει μπροστά και να μας μαζέψει όλους μαζί και να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Ναι. Η Θήβα αποδεικνύει τα τελευταία χρόνια και δεν είναι η πρώτη φορά. Και το 12 και το 13 που έχουμε ξανακάνει απεργία, έχει γίνει με σχεδόν το απόλυτο, με σχεδόν τα 100% η απεργία. Και λέω, αυτό το πράγμα μπορούν να το εκμεταλλευτούν και να λειτουργήσουν όλοι υπέρ αυτής της πόλης, στην οποία εγώ πιστεύω δεν υπάρχει κανένας που να μην την αγαπάει, αλλά δεν έχει την όψη που θα έπρεπε να είχε. Νομίζω ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον αρχαιολογικό τουρισμό
μια και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια η αποβιομηχανοποίηση που έχει γίνει σε αυτή την περιοχή μας έχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα. Η ανεργία τουλάχιστον που έχει η Θήβα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, πιστεύω εγώ, που έχει σε όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ μεγαλύτερο από το 35% που λέει. Εγώ πιστεύω ότι φτάνει στο 50% για την περιοχή τη δική μας. Οι αγρότες βλέπετε ότι επιχειρείται μια διάλυση μέσω των όποιων φορολογήσεων και των όποιων ασφαλιστικών νέων μέτρων θέλουν να πάρουν. Πιστεύω ότι υπάρχει μια διέξοδος προς αυτό το κομμάτι. Μακάρι, λέω, μέσα σε μια πενταετία ή έστω σε μια δεκαετία να αλλάξει αυτή η πόλη. Πρόεδρε, θα σε πάω λίγο και στον πεζόδρομο που απασχολεί ιδιαίτερα τον κόσμο και έχει ξανάρθει πάλι στην επικαιρότητα. Γίνονται διάφορες συζητήσεις γύρω από τις διαδικασίες, τις ενέργειες και την κατασκευή του. Πριν σε πάω όμως εκεί, ποια είναι η σκέψη του Εμπορικού Συλλόγου με αφορμή μια κίνηση που πάει να κάνει το Κέντρο Θυψηβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίασης του Δήμου Θηβαίων για τις 8 Μαρτίου, που θα μαζέψουν διάφορα είδη υπόδεισης ρουχισμού, ηματισμού, ατομικής υγιεινής, καθαριότητας? Ξέρω ότι σε αυτά παρεμβαίνετε. Ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες στήριξης από την μεριά σας για, με αφορμή και την επίσκεψη που θα γίνει στο κατάστημα κράτησης γυναικών Ελαιώνα της Θήβας? Δεν έχω ενημερωθεί επίσημα. Γνωρίζω ανεπίσημα πάντως ότι θα γίνει μια τέτοια κίνηση. Δεν το συζητάω. Ο Υπουργός Σύλλογος θα είναι δίπλα σε τέτοιες προσπάθειες. Θα είναι και έχει υπάρξει άλλωστε, χωρίς να θέλω περισσότερο, όποτε έχει ζητηθεί από το κέντρο κράτησης, έχει υπάρξει τη βοήθεια του Συλλόγου μας. Και σε αυτή την εκδήλωση θα είμαστε μαζί. Ωραία, ωραία. Κομμάτι. Ωραία, γιατί... Τώρα, και πέρα. Όσον αφορά τον πεζόδρομο. Τον πεζόδρομο είναι μια αμαρτωλή ιστορία και φοβάμαι ότι αν θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο, νομίζω ότι θα έχουμε θέμα. Αυτές τις μέρες, έστω και από δημοσιεύματα, έστω και από στον τύπο, έστω και στο Facebook, έστω και στο ίντερνετ, βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον πεζόδρομο. Κάποιοι έχουν κάνει μια καταγγελία. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε, αλλά νομίζω ότι ο πεζόδρομος θα πρέπει να τελειώσει. Θα πρέπει να τελειώσει και να παραδοθεί άμεσα. Αυτό που έχουν τραβήξει 2 χρόνια επιχειρήσεις θα πρέπει να το σεβαστούμε, θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά και θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει. Εάν υπάρχει θέμα, κάποιοι θα την πληρώσουν. Εάν ξεσηκώνεται κακός ο κόσμος, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω από πού ξεκινάει και πώς γίνεται. Εγώ θέλω άμεσα να υπάρξει ανακοίνωση αν υπάρχει πρόβλημα με τον πεζόδρομο, αν υπάρχει θέμα ανακατασκευής ή όχι. Ο πεζόδρομος αρκετά μας έχει όλους, δυστυχώς, μας έχει δημιουργήσει σοβαρά τα προβλήματα και μας έχει κουράσει πάρα πολύ. Ένα έργο το οποίο το περιμένουμε και εμείς είχαμε αντιδράσει κάποια στιγμή σαν Εμπορικός Σύλλογος, αλλά τελικά επειδή είναι ένα έργο το οποίο απευθύνεται σε όλη την πόλη, θα πρέπει να τελειώσει, να παραδοθεί άμεσα. Είχαμε πριν 15 μέρες είχαμε μια συνάντηση με το Δήματο, είχαμε πει για τα προβλήματα και την άσχημη εικόνα που παρουσιάζει. Ήδη έχουν αρχίσει και υπάρχουν και αναφορές για μικροκαταστροφές που έχουν γίνει στον πεζόδρομο. Ήδη θα έπρεπε να είχαν μπει, κατά την άποψη τη δική μας, οι ηλεκτρονικές συμπάρες, οι οποίες θα έπρεπε να αποτρέπανε την είσοδο των αυτοκινήτων καθ' όλη την ημέρα της, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, αλλά το σημαντικότερο να προχωρήσει και να τελειώσει άμεσα. Τουλάχιστον κάποια κομμάτια θα έπρεπε να είχαν παραδοθεί. Πάντως, πρόεδρε, έχουμε και ευθύνη και εμείς οι ίδιοι, έτσι, γιατί δεν νομίζω τώρα ότι χρειάζεται μπαμπούλας της τροχέας ή ο μπαμπούλας των προστήμων για να μάθουμε να μην βάζουμε μέσα τα αυτοκίνητα ή τα φορτηγά μέσα σε ένα έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, έτσι. Γιατί αυτό ήθελα να πω, ότι από τη μία ζητάμε να είμαστε ελαστικοί, λέει κάποιος, λέει με γράψανε. Και έρχεται σε εμάς και μου λέει γιατί, λέει, να γίνει αυτό. Δεν είναι και θέμα παιδείας, δηλαδή είναι και θέμα εξυπνάδας τώρα να του πεις ότι ήσουν μέσα στον πεζόδρομο, έχεις παρκάρει μέσα στον πεζόδρομο και ζητάς ευθύνες από πού, από το Δήμο, από τον Εμπορικό Σύλλογο που έχει καταγγείλει, από την Ομοσπονδία, από τον επιχειρηματία που έχει το κατάστημα και το έχεις βάλει έξω από το μαγαζί του στην πόρτα. Δηλαδή ορισμένες φορές είμαστε και υπερβολικοί. Συζητάμε ότι στον πεζόδρομο μέσα δεν θα πρέπει να περνάνε μηχανάκια, δεν θα πρέπει να περνάνε αυτοκίνητα. Για όνομα του Θεού, κάποια στιγμή θα πρέπει να το καταλάβουμε. Κάποια στιγμή κάποια πράγματα είναι αυτονόητα. Δεν θα πρέπει να παίρνουμε την αστυνομία κάτω και την τροχία και να ζητάμε και να λέμε ελάτε να γράψετε. Δεν θα έπρεπε να βρίσκονται αυτοκίνητα μέσα στον πεζόδρομο. Δεν θα έπρεπε να παρκάρουν.
Από εκεί και πέρα όμως και οι ευθύνες είναι δικές μας, γιατί δεν έχει οριστεί ακόμα ο χώρος στον οποίο θα προχωρούμε στην τροφοδοσία των καταστημάτων. Έχουμε κάποιες προτάσεις, ήδη εμείς τη Δευτέρα θα παραδοθεί το έγγραφο στον Δήμαρχο με τις προτάσεις που έχουμε κάνει για τον πεζόδρομο. Αλλά αυτό το έργο το οποίο έχει γίνει και έχει πονέσει πολύ κόσμο, δυστυχώς ακόμα και τώρα βλέπω με τα ανησυχητικά αυτά δημοσιεύματα, βλέπω ότι δημιουργείται θέμα. Και δεν βλέπω να τελειώνει. Πιστεύω ότι το πρώτο το κομμάτι θα έπρεπε να έχει ήδη παραδοθεί. Να έχει τελειώσει. Άσχετα αν υπάρχει πρόβλημα με τη χρηματοδότηση από το δημοτικό καφενείο, από τη δημοτική αγορά και κάτω. Το πρώτο μέχρι την αντιγόνηση νομίζω ότι θα έπρεπε ήδη να έχει ασφαλιστεί με μπάρες και θα έπρεπε να έχει παραδοθεί στον κόσμο. Ωραία. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Θέλω να σε ευχαριστήσω λίγο για την παρέμβασή σου. Παγιώτη, εγώ αυτό που έχω να πω για τελευταία φορά είναι ότι να στείλω ένα μήνυμα προς την κάθε κυβέρνηση, όχι στη σημερινή, σε όλες. Ο εμπορικός κόσμος είναι εδώ. Έχει λύσεις, έχει προτάσεις, έχουμε διάθεση και προπάντων να κοιτάξουν και να δούνε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να γυρίσουμε προς την πραγματική ανάπτυξη. Εάν δεν αναπτυχθούμε, δεν θα κάνουμε τίποτα. Όχι οι φόροι δεν θα εισπραχθούν, όχι οι εισφορές δεν θα εισπραχθούν και θα έχουμε σαν επακόλουθο να είμαστε μονίμως μια ζωή σε μνημόνια. Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Και να σταματήσουν αυτές τις αηδίες, πάμε σε εκλογές, δεν πάμε σε εκλογές. Εμείς είμαστε ρίχτα αυτούς να έρθουμε εμείς. Τελείωσε. Να αποκτήσουν σοβαρότητα, να ακούσουν τον κόσμο ξεχωριστά έναν έναν. Οι έμποροι έχουν προτάσεις, οι αγρότες έχουν προτάσεις, οι δικηγόροι έχουν προτάσεις και να βρούμε μία λύση. Εκμεταλλεύονται εδώ και 6-7 χρόνια τον κόσμο που βάζει πλάτη. Το ξαναλέω, 50 φορές ο κόσμος βάζει πλάτη. Ας αλλάξουν και οι ίδιοι, ας φωνάξουν τον κόσμο και να βρούμε μία λύση. Διωγγώνουμε τα χρέη χωρίς να κάνουμε τίποτα. Βάλτε καλά στο μυαλό σας. Εσωτερικό χρέος 250 δισεκατομμύρια και 350 έξω. Ποιος θα το πληρώσει αυτό το πράγμα? Μάλλον οι συνταξιούχοι και οι μικρομεσαίοι, πρόεδρε. Οι μικρομεσαίοι και οι συνταξιούχοι. Θα πω εγώ, όλος ο κόσμος πληρώνει. Όλος ο κόσμος, ο καθένας ό,τι το αντιστοιχεί πληρώνει. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει αυτό το κράτος το οποίο δυστυχώς μάλλον δεν μπορούν να το διαχειριστούν, τουλάχιστον να μας ρωτήσουν εμάς πώς γίνεται αυτή η διαχείριση. Και με το τι τραβάμε όλη μέρα. Ούτε τις αυτοκτονίες έχουν υπολογίσει, ούτε αυτούς που έχουν σκάσει, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος δυστυχώς είτε έχει καταλήξει είτε έχει πάει σε νοσοκομείο από αυτές τις ιστορίες. Εάν σταματήσουν και οι συντάξεις αύριο το πρωί, να ξέρετε ότι πολλές οικογένειες θα έχουν σοβαρότατο πρόβλημα. Και ουσιαστικά εκεί μας οδηγούν. Λοιπόν. Να σταματήσουν και οι συντάξεις. Μία σύνταξη αυτή τη στιγμή γνωρίζουν όλοι ότι τροφοδοτεί μία οικογένεια 4 ατόμων. Εκεί έχουμε καταντήσει. Αν θα λείψουν και αυτά τα χρήματα, ουέ και αλλή μονό μας. Τίποτα, ηρεμία και να δούμε τα πράγματα λίγο πώς μπορούμε να τα διορθώσουμε. Γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε και πολλά πράγματα να κάνουμε τώρα, έτσι όπως έχουμε φτάσει μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, έγινε πρόεδρε, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να σε καλά, Παναγιώτη, και όλος ο κόσμος. Νέα 75. Η δύναμη της ενημέρωσης.